Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας σπατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράτσι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού, γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση. Τη μισή σχεδόν και για τα τρία δημόσια κανάλια μαζί, από όσοι ένα μέσο εμπορικό κανάλι. Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως παραμένει αδρανής, αν δεν λαιλατείται υπέρ του ανταγωνισμού. Έχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείρισή της. Μιλάμε για μια εταιρεία με 6 λογιστήρια που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείριση των συμβάσεων. Καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και 8 χρόνια. Υπάρχει καθεστώς προνομίων για τους εργαζόμενους, που χρεώνουν τεράστιο αριθμό υπεροριών. Για να μην αναφερθούμε στα τεράστια ποσά, τα οποία μοιράζει σε ιδιωτικές παραγωγές, που θα μπορούσε να κάνει με πολύ λιγότερα, χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα, που τα έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας φορολογούμενος. Για να μην αναφερθούμε επίσης στο τεράστιο κόστος εξωτερικών μεταδόσεων που έχουν επιβάλει απαρχαιωμένα συνδικαλιστικά προνόμια και έτσι μετακινούνται δεκάδες τεχνικοί κάθε τόσο για έργο που μπορεί να γίνει από 2-3 άτομα. Για να μην πούμε ότι συντηρεί περιοδικό χωρίς αναγνώστες, ενώ διαθέτει δεκάδες σταθμούς, τοπικούς σταθμούς που ουσιαστικά αναμεταδίδουν τις περισσότερες ώρες της μέρας το ίδιο πρόγραμμα. Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Κατά τα πρότυπα των πιο πετυχημένων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Ευρώπης. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται αμέσως, ώστε να λειτουργήσει το ταχύτερο ο νέος φορέας. Το προσωπικό της ΕΡΤ θα αποζημιωθεί κανονικά και όσοι από τους τωρινούς εργαζόμενους το επιθυμούν, θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για να προσληφθούν στο νέο οργανισμό ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί εργαζόμενοι, η πείρα και η προϋπηρεσία των οποίων είναι απαραίτητη για να σταθεί ο νέος οργανισμός και θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία προσλήψεων με διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια ΑΣΕΠ. Ο νέος οργανισμός θα λειτουργήσει με πολύ λιγότερο προσωπικό, με σαφές οργανόγραμμα, όπως προβλέπουν τα σύγχρονα δεδομένα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση παντού στον κόσμο. Το αρχείο της ΕΡΤ, που αποτελεί αληθινό εθνικό θησαυρό, θα περιφρουρηθεί και θα αξιοποιηθεί πλήρως. Επίσης, θα αξιοποιηθούν οι δορυφορικές υπηρεσίες και οι σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να υπάρξει επιτέλους δυναμικός μοχλός προβολής της Ελλάδας, της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας, αλλά και πολύτιμος καθημερινός δεσμός με την ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο. Ο νέος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης θα ξεκινήσει να λειτουργεί το συντομότερο. Μέχρι τότε, οι πολίτες δεν θα πληρώνουν το χαράτσι που πληρώνουν έως σήμερα. Και από τη λειτουργία του και μετά θα πληρώνουν πολύ λιγότερα. Υπολογίζεται ότι θα απαλλαγούν από ένα ποσό που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ για όσες θέσεις της σημερινής ΕΡΤ κρίνονται υπεράριθμες, θα προσληφθούν με ΑΣΕΠ νέοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και όπου αλλού το δημόσιο έχει πραγματικά ανάγκη. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για τέτοιες τομές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Αυτό άλλωστε ζητάει και αυτό περιμένει να δει ο ελληνικός λαός.